να έχει τον καρκίνο σε ένα φοβερό, να έχει τον καρκίνο και τη φτώχεια είναι ακόμα φοβερότερο. Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, με σκοπό να ενισχύσει τους οικονομικά ασθενείς καρκινοπαθείς, διοργανώνει την ερχόμενη Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στις 8 το απόγευμα, με την βοήθεια της χοροδίας και της ορχήστρας του Πανεπιστημίου Πατρών. Διοργανώνεται ακριβώς για να βοηθηθούν κάποιες οικογένειες πασχόντων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, γιατί δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο Πάσχων που βαδίζει αυτόν τον γολοθά της νόσου του, εάν πιέζεται από οικονομικά προβλήματα, σίγουρα το πρόβλημά του είναι δυσβάστακτο. Προσπαθούμε λοιπόν με τα λεφτά που βρίσκουμε από αυτές τις εκδηλώσεις και έχουμε και αρρωγούς ευτυχώς οικονομικούς που μας βοηθάνε, να φέρουμε τον κόσμο κοντά μας σε μια εκδήλωση καθαρά χαρούμενη, γιορτινή, που είναι αυτές οι χρονιάρες μέρες, πολιτιστική, να ακούσουν και ένα ωραίο ακρόαμα και θέαμα υψηλού επίπεδου, όπως είναι αυτές οι ορχήστρες και η χοροδία, και παράλληλα να μας γνωρίσουν και εμάς από κοντά. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1958 με στόχο να βοηθήσει για την ενημέρωση και την πρόληψη από τον καρκίνο. Είναι κατοίκον νοσηλεία. Είναι το κέντρο μαστού που αυτή τη στιγμή λειτουργεί στην Αθήνα και παρέχει πληροφορίες. Είναι το κέντρο διακοπής καπνίσματος που και εδώ μπορεί να απευθύνεται όποιος θέλει και να ζητάει πληροφορίες. Το έργο αυτό θέλει στήριξη από όλους. Ο καρκίνος συνεχώς αυξάνει, δεν αφήνει καμία ηλικία, κανένα κράτος, κανένα λαό, είτε είναι μαύρη είτε είναι άσπρη. Καμιά φορά βέβαια έχουμε ορισμένες προτιμήσεις του καρκίνου, φερρυπίν, οι μαύροι έχουν πολύ καρκίνο στο σκότι, οι λευκοί έχουν πολύ καρκίνο στο μαστό κλπ. Οι γυναίκες, παρόλα αυτά, αυξάνει συνεχώς. Χορηγός επικοινωνίας στη μεγάλη αυτή προσπάθεια για ενίσχυση των άπορων καρκινοπαθών είναι η τηλεόραση του Super B. Όσοι δεν μπορέσουν να βρουν προσκλήσεις στα καταστήματα που είπε, ερχόμενοι στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, που είναι στο Ρίο, στην Πανεπιστημίου Πολιτουρίου, μπορούν να προμηθευτούν προσκλήσεις εκεί στην είσοδο. Η είσοδος για τους φοιτητές είναι δωρεάν.